iPhone 16 Pro Max. Μία εβδομάδα μετά τη χρήση, ποια η γνώμη μου? Κρατάει μπαταρία, δεν κρατάει, ζεσταίνεται, έχει γενικότερα προβλήματα το τηλέφωνο, δεν έχει, μου αρέσει το κουμπί, δεν μου αρέσει. Όλες αυτές τις ερωτήσεις που σίγουρα θα έκανες εσύ στα σχόλια, θα τις απαντήσουμε στο σημερινό βίντεο. Μία εβδομάδα μετά λοιπόν, με το 16 Pro Max. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε ποια η άποψή μου μετά από μία εβδομάδα χρήσης με την αβαρχίδα της Apple, το iPhone 16 Pro Max. Το τηλέφωνο λοιπόν που εγώ έχω στα χέρια μου είναι στο Natural Titanium, στο χρώμα δηλαδή που έχει κυκλοφορήσει η Apple από πέρσι, από το iPhone 15 Pro Max. Δεν ήταν επιλογή μου, λίγο πολύ όσοι ξέρετε. Τώρα μου ήρθε το τηλέφωνο επίσημα το μαύρο, φυσικά δεν πήγα να το παραλάβω για ευνόητους λόγους, καθώς το έχω ήδη στα χέρια μου, καθώς λούζουν γενικότερα. Προσπερνάω λοιπόν αυτή την παρένθεση και πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε και να σας πω λίγο πολύ την άποψή μου γύρω από το τηλέφωνο. Ποια η γνώμη μου λοιπόν και τι εγώ έχω αντιμετωπίσει καθ' όλη αυτή την εβδομάδα, που πλέον μπορώ επίσημα να σας πω πολλά επιχειρήματα αν όντως αξίζει η μετάβαση από το 15 Pro Max που είχα στο 16 Pro Max ή απλά ήταν πλεονασμός. Θα ξεκινήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα από τη σχεδίαση του σασί. Σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο ότι επειδή είναι ψηλότερο το τηλέφωνο και οι κάμερες έχουν υψηλότερο κέντρο βάρους, ίσως να είναι βαρύ κατά τη χρήση. Όσο το χρησιμοποίησα, το έχω συνηθίσει στο χέρι μου, ίσως να συνέβαινε αυτό γιατί είχα το 12 το απλό, οπότε το 12 με το 16 Pro Max μου φάνηκε λίγο μεγάλο στην μετάβαση. Η συνήθεια και ο τρόπος που το κρατάς λίγο πολύ έχει να κάνει με τις ημέρες που σίγουρα το κρατάς στο χέρι σου. Ήδη μετά την τρίτη μέρα δεν μου ήταν καθόλου κουραστικό και δεν μου ήταν καθόλου βάρος. Όχι αυτό ότι δεν είναι βαρύ στην τσέπη και δεν είναι ένα μεγάλο τηλέφωνο, φυσικά, αλλά σίγουρα συνηθίζεται. Ειδικά αν είσαι χρήστης ο οποίος περνάς πάρα πολλές ώρες με ένα τηλέφωνο, σίγουρα θέλεις και μια αρκετά μεγάλη οθόνη. Οπότε πιστεύω ότι περνάει αδιάφορο ως το ότι έχει μεγαλώσει η οθόνη αυτά τα λίγα, αυτές τις 0,2 ίντσες, καθώς κατά τη διάρκεια της χρήσης που θα το κάνεις δεν το καταλαβαίνεις. Σίγουρα τα μικρότερα bezels έχουν να κάνουν αισθητή διαφορά στην οθόνη. Σίγουρα έχει οθονάρα, όπως είχε το προηγούμενο, τα 120 Hz έχουν διαφορά, όπως είχαν και πέρσι και γενικότερα όλα τα τηλέφωνα της αβαρχίδας που φοράνε 120 Hz οθόνες. Super Retina XDR οθόνη, φανταστικά χρώματα και τα μικρότερα bezels έχουν κάνει αισθητή διαφορά. Σίγουρα αν το βάλεις δίπλα με ένα 15 Pro Max το καταλαβαίνεις, αλλά κατά τη διάρκεια και στη χρήση το ζεις, το αισθάνεσαι πολύ πιο βολικό. Απλά, εντάξει, επίσης όπως είπα, συνηθίζεται. Αυτές είναι λίγο πολύ οι πρώτες εντυπώσεις για το σασί και γενικότερα για το hardware του τηλεφώνου. Βασικά για το εμφανισιακό πιο πολύ, όχι hardware, γιατί θα εμβαθύνω στο hardware σε λίγο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που το κάνω, το φοράω θήκη. Έτσι, λίγοι είναι οι ρυψοκίνδυνοι που βγάζουν τη θήκη από το iPhone τους. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς, οπότε δεν μπορώ να έχω την επαφή και την αίσθηση στο χέρι. Σίγουρα, όπως είχα πει, είναι λιγότερο σαγρέ η εμφάνισή του, αλλά και το grip που έχει το τηλέφωνο. Οι μόνες επαφές που έχω το κινητό να το κρατάω έτσι είναι μόνο να κάνω βίντεο για να σας το δείχνω. Οπότε, λίγο πολύ, δεν έχω επαφή με την αφή γενικότερα στο χέρι, καθώς φοράω πάντα την θικούλα της Banks, τις οποίες θικούλες θα βρεις κάτω στην περιγραφή και με τον κωδικό DIMIGIO15 έχεις και 15% έκπτωση, γιατί πολλοί με ρωτάτε γενικότερα για τις θικούλες που φοράω εγώ. Εγώ έχω την άχαστη, την κλασική, την Carbon θήκη από την Banks. Αφήνω τη θήκη και πάω να προχωρήσω παρακάτω. Έχω δοκιμάσει να παίξω παιχνιδάκια, φυσικά η οθόνη είναι τρομερή γενικότερα, αλλά οι οθόνες λίγο πολύ ήταν αυτές που ήταν και δεν έχουν αλλάξει. Πάμε τώρα στην απόδοση του επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής φέτος είναι ο Α18 Pro, ο οποίος είναι άχαστος γενικότερα. Έκανα την απόπειρα, έβαλα να παίξω παιχνιδάκια, φυσικά δεν κόλλησε πουθενά, οι εφαρμογές ανοίγουν πάρα πολύ γρήγορα, ακαριαία, φορτώνει πάρα πολύ γρήγορα βίντεο, η επεξεργασία γενικότερα είναι τρομερή, αλλά ο συγκεκριμένος επεξεργαστής είναι για να δουλέψει και πιο πολύ το AI. Το οποίο AI φυσικά στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα. Έχουν γίνει τα πρώτα release της AI από την Apple, αλλά στις χώρες φυσικά που μπορεί να πάρει την AI, για την ώρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και ίσως του χρόνου, τέλος του χρόνου, να έχουμε και εμείς την ευκαιρία λόγω της διαμάχης που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν γνωρίζεις, πήγαινε να τσεκάρεις, έχω κάνει βίντεο για αυτή τη διαμάχη που έχει γίνει και για ποιο λόγο δεν θα έρθει το Apple Intelligent στην Ελλάδα. Οπότε ένας επεξεργαστής Α18 Pro θεωρώ πως για μέσο χρήστη αλλά και τη μέση χρήση δεν θα καταλάβεις διαφορές. Ήτανε πάρα πολύ δυνατός και ο προκάτοχος του Α18 Pro, αλλά φυσικά και ο Α18 Pro που είναι
ακραίος επεξεργαστής και αρκετά γρήγορος, 30% νομίζω διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο επεξεργαστή. Νομίζω ότι δεν θα την καταλάβεις τη διαφορά όμως, καθώς ήδη έχεις έναν πολύ δυνατό τούμπανο αν έχεις το 15 Pro Max, οπότε ο επεξεργαστής σίγουρα και καλύτερος, αδιάφορος. Ένα πολύ βασικό που μου έχει κάνει εντύπωση και οφείλεται και στον επεξεργαστή αυτό το πράγμα, είναι ότι πλέον δεν έχουμε καθόλου υπερθερμάνσεις. Όχι ότι είχαμε στο 15 Pro Max, αλλά σίγουρα ήταν αισθητή η διαφορά σε σχέση με το 16 Pro Max. Όταν το φορτίζω, όταν παίζω παιχνίδια, αλλά και όταν χρησιμοποιώ εφαρμογές ή κάνω μοντάζ, το κινητό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και είναι και ο επεξεργαστής ένας παράγοντας για αυτό το πράγμα. Επειδή δουλεύει διαφορετικά από τον προηγούμενο επεξεργαστή και φυσικά και πιο γρήγορα, κάνει τις διεργασίες που πρέπει, δεν αφήνει περιθώρια να ζεσταθεί καθόλου. Οπότε, πολύ χρήσιμο, θα την συζητήσουμε πιο κάτω την υπερθέρμανση γενικότερα, στο σημείο που θα συζητήσουμε λίγο πολύ για την μπαταρία του. Οπότε, λίγο πολύ με θέματα θερμοκρασίας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας το λέω, αν είχατε το 15 Pro Max κάποια αισθητά ζεσταματάκια, πλέον αυτά δεν υπάρχουν. Σας το λέω. Οι κάμερες τώρα έχουν διαφορά σε σχέση με το 15 Pro Max. Όπως ξαναλέω, το iPhone το 15 Pro και το 16 Pro δεν είναι για το μέσο χρήστη. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο γενικότερα είναι overkill αν θέλεις απλά να παίρνεις τηλέφωνο ή αν έχεις κάποια λεφτά για πέταμα, τότε μπορείς να τα πετάξεις να πάρεις το καλύτερο. Εννοείται και τα απλά μοντέλα είναι ακραία, ειδικά φέτος που έχουν ξεφύγει πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι σχεδόν φτάνουν και τα Pro και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το έκανε αυτό η Apple φέτος, κανένας δεν ξέρει, αλλά φέτος εάν ήθελες να πάρεις iPhone θα σου πρότεινα να πάρεις την απλή έκδοση, όχι τα Pro. Οι κάμερες λοιπόν έχουν διαφορά με τον προκάτοχό τους, το 15 Pro Max, αλλά έχω να σας πω ότι όπως είπα πρέπει να ξέρεις να δουλεύεις το κινητό σου, να ξέρεις να δουλεύεις την κάμερά σου. Γενικότερα τα χρωματικά προφίλ αλλά και όλη η εμπειρία που σου δίνει γύρω από την κάμερα αλλά και την φωτογραφία που παίρνει το τηλέφωνο, εγώ παρατήρησα ότι είναι και πιο γρήγορο στην εστίαση το τηλέφωνο αλλά και πολύ καλύτερο στο color grading στην αυτόματη εστίαση που κάνει σε σχέση με το 15 Pro Max. Το 16 Pro Max λοιπόν έχει διαφορά, αλλά μικρή. Έτσι, μικρή για όλους, λίγο μεγαλύτερη για αυτόν που σίγουρα θα το αξιοποιήσει. Επίσης, είδα διαφορά και στη νυχτερινή λήψη. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που πλέον δεν έχει τόσο πολύ κόκκο στη νυχτερινή λήψη, αλλά και ο ευρυγόνιος φακός δουλεύει ακόμα καλύτερα. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει με το 48 MP που έχουν βάλει, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, ίσως και να μην είναι αυτό. Έχει να κάνει καθαρά και με τον αισθητήρα που έχουν βάλει. Οπότε είναι αρκετά καλύτερη και σε συνδίκες χαμηλού φωτισμού, αλλά και στον τηλεφακό και στον ευρυγόνιο φακό, που ο τηλεφακός είναι και ο μάκρο. Οπότε λίγο πολύ μοιράζονται τον ίδιο φακό οι δύο κάμερες. Και πάμε τώρα στο μείζον θέμα. Το πιο μείζον θέμα φυσικά και η ερώτηση που μου κάνεις σίγουρα ήδη κάτω στα σχόλια και δεν σου έχω απαντήσει ακόμα, είναι η μπαταρία. Η μπαταρία λοιπόν φέτος έχω να πω ότι μου έχει εντυπωσιάσει αρκετά. Είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το 15 Pro Max, αλλά αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι διαφορετική διαχείριση ενέργειας. Και αυτό οφείλεται στην ζέστη. Επειδή το τηλέφωνο δεν μπορεί να αυξηθεί πολύ σε θερμοκρασία, γιατί όπως έχουμε πει έχει χρησιμοποιηθεί γραφίτης στο τηλέφωνο, ο οποίος είναι θερμοαποθητικός και δεν κρατάει τη θερμοκρασία στο τηλέφωνο, αλλά την αποθεί από το τηλέφωνο, ούτε να την κρατήσει μέσα η μπαταρία, αλλά ούτε να την διοχετεύσει και στο σασί επάνω. Οπότε κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση της θερμότητας και γι' αυτόν τον λόγο κρατά και περισσότερο η μπαταρία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο είναι 8 και 14 και έχω 61% μπαταρία. Βέβαια, αρκετές ώρες της ημέρας είμαι στη δουλειά, αλλά και στη δουλειά ακόμα χρησιμοποιώ το κινητό μου καθώς τραβάω φωτογραφίες, κάνω επεξεργασία της φωτογραφίας, στέλνω τις φωτογραφίες στον υπολογιστή, οπότε έχω συνέχεια ανοιχτά Bluetooth, Wi-Fi, συνέχεια τραβάει πόρους το σύστημα και γενικότερα χρησιμοποιώ το κινητό μου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και στη δουλειά, τραβάω βίντεο, κάνω λήψεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, μεν αρκετές ώρες το τηλέφωνο επειδή είμαι στη δουλειά και δουλεύω στον υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, αλλά απενεργοποιημένο δεν είναι, είναι στην αδράνεια. Έτσι. Αλλά κάνω χρήση γενικότερα, οπότε έχω να σας πω ότι και στην χρήση που το έχω κάνει, έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος από την μπαταρία του. Αυτό που με έχει κάνει μεγάλη εντύπωση όμως, γιατί να τα λέμε και όλα, όταν έβαλα να παίξω ένα παιχνιδάκι, την κατάπιε την μπαταρία σε δευτερόλεπτα και ανέβασε και αρκετά θερμοκρασία. Θερμοκρασία που ανέβασε φυσικά είναι λογικό καθώς το παιχνίδι ήταν υψηλών απαιτήσεων, οπότε χρειαζόταν πόρους και από την κάρτα γραφικών αλλά και από τον επεξεργαστή. Οπότε λογικό ήταν, αφού ζορίστηκε το κινητό, να ανεβάσει και την θερμοκρασία που έπρεπε. Δεν ήταν ακραία η θερμοκρασία που ανέβασε, καθώς είχα συνδέσει και το controller και το είχα συνδέσει και με την τηλεόραση, είχα κάνει share screen μέσω του
Apple Play, οπότε έβλεπα την οθόνη του κινητού μου στην 75 τηλεόραση που έχω, την 4K, full ανάλυση, και είχα συνδεμένο το controller του PS5 στο κινητό για να έχω καλύτερη εμπειρία. Οπότε είχα κάνει το κινητό μια παιχνιδοκονσόλα. Και σκεφτείτε λοιπόν ότι άρχισα να αισθάνομαι λίγο τη ζέστη σε ένα βαθμό, μη σας πω ότι ήταν αρκετά, έτσι, σε σημείο που να καταλάβω ότι ναι, ok, ανέβασα θερμοκρασία. Όχι ότι ξαναλέω γίνεται κανονικά αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας αν δεν το ζωρίσει το τηλέφωνο, απλά εγώ είπα να το τερματίσω για να δω την αντοχή που έχει. Γενικότερα το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν ανεβάζει πάνω από 40 βαθμούς. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κρύο βέβαια, έχει 22 βαθμούς το τηλέφωνο μέσα, 23 ανεβαίνει και θα πάει μέχρι 40 ανάλογα από τη χρήση που θα το κάνω. Τέρμα, ταβάνι, 40 βαθμούς, που πιστέψτε με είναι κρύο, 40 βαθμοί το τηλέφωνο. Δεν το αισθάνεσαι γιατί φοράς και τη θήκη, οπότε σου είναι παντελώς αδιάφορο. Τώρα είναι παγωμένο το τηλέφωνο, δηλαδή 20 βαθμοί είναι κρύο το κινητό. Οπότε συνιστώ powerbank για να παίξετε παιχνιδάκια. Τώρα είναι ανάλογα και τις απαιτήσεις που έχει το παιχνίδι ή αν θα το συνδέσει με τηλεόραση ή με controller, γιατί θα καίει το Bluetooth για να συνδεθεί με το controller. Χωρίς να το συνδέσει με τηλεόραση και χωρίς να το συνδέσει με controller, δεν ανέβασε τόσο πολύ θερμοκρασία. Ήταν σε λογικά πλαίσια, δεν την αισθανόμουν στο χέρι, ήταν η φυσιολογική που έκανα χρήση. Πάμε τώρα στο κομμάτι της φόρτισης. Η φόρτιση γενικότερα φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα το κινητό. Ναι, το βάζω δηλαδή γύρω στο 40% στην πρίζα και σε λιγότερο από μισή ώρα το τηλέφωνο έχει φορτίσει στο 100%. Επειδή γενικότερα είμαι άνθρωπος ο οποίος κάνω δοκιμές, το έχω χρησιμοποιήσει και με ρεύμα, δηλαδή κατά τη διάρκεια που φορτίζει έπαιζα με το τηλέφωνο, που τσιλάρω το βράδυ, το αφήνω στο ρεύμα και παίζω παιχνιδάκια ή κάθομαι λίγο και τσιλάρω στο Instagram ή γενικότερα χαζεύω. Βλέπω TikTok, απαντάω σχόλια και όλα αυτά. Δεν έχω καταλάβει να ζεσταίνεται καθόλου το τηλέφωνο. Η εμπειρία τώρα με το iOS 18, γενικότερα προφανώς το iOS 18 έχει στηθεί πάνω σε ένα iPhone 16 Pro Max για να δουλεύει άρτια και να μπορεί να φτάνει στο 100% την νέα έκδοση. Φυσικά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με το iOS 18. Σας είχα πει ότι από τις beta ακόμα ήταν οι λίγες φορές που public beta αλλά και developer beta δεν είχε bugs, πόσο μάλλον η κανονική κλασική έκδοση. Τώρα είχε κάποια θεματάκια. Γενικότερα το iPhone 16 όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει η έκδοση του iOS 18 επίσημα όταν είχε γίνει το event, αλλά έχουμε πάρει ήδη τις επόμενες update εκδόσεις οι οποίες έχουν εξομαλύνει αυτή την κατάσταση των προβλημάτων που είχαν μόνο τα iPhone 16 Pro Max με το κουμπί, με δυσκολία στην αφή και κάτι τέτοια περίεργα πραγματάκια. Άφησα για το τέλος το κουμπί. Το κουμπί λοιπόν που έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος, για μένα περνάει παντελώς αδιάφορο όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο. Προσπάθησα να το χειριστώ το κουμπί γενικότερα για να δω αν με βολεύει. Προσπάθησα να δημιουργήσω την ανάγκη να το χρησιμοποιήσω το κουμπί κατά τη διάρκεια της ημέρας και της φωτογραφίας και πιστέψτε με, δεν με έχει βολέψει καθόλου. Δεν το πατάω κατά λάθος μέσα στην τσέπη. Πολλοί έχουν πει ότι το πατάνε κατά λάθος, αλλά δεν το πατάω κατά λάθος. Αλλά δεν με έχει βολέψει καθόλου. Είναι πραγματικά αχρίαστο. Στο σημείο ειδικά που είναι, δεν βολεύει καθόλου. Ακόμα και στη selfie που σας είχα πει ότι το χρησιμοποιώ, πολλές φορές δυσκολεύομαι να το πατήσω. Δεν ξέρω, έχει κάποιες ρυθμίσεις από τις ρυθμίσεις να το κάνεις να είναι λίγο πιο ευαίσθητο γενικότερα κατά τη χρήση ή να σου κάνει λίγο πιο καλή την αφή σου με το κουμπί, αλλά όσο και να το έχω προσπαθήσει δεν με έχει βολέψει καθόλου. Πολλές φορές προσπαθώ να πατήσω να χρησιμοποιήσω το κουμπί, αλλά πάντα πηγαίνω και πατάω το κουμπί που έχει στη μέση, το κλασικό το κουμπί του iPhone. Επίσης με τη θήκη που σας είχα πει, λόγω του ότι είναι όγκος η θήκη και βγαίνει αρκετά έξω από το τηλέφωνο, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο βαθούλωμα σε εκείνο το σημείο, το οποίο με ενοχλεί κατά τη διάρκεια που κρατάω το κινητό. Ξαναλέω, δεν το πατάω κατά λάθος, αλλά μου είναι ενοχλητική τρύπα στην υφή που έχω στο χέρι. Δεν έχω δηλαδή ένα συμπαγές καλούπι, έχω ένα καλούπι με τρύπα. Και αυτό ίσως και να με ενοχλεί, όχι ίσως, αυτό με ενοχλεί. Και πάμε τώρα να τσεκάρουμε λίγο την μπαταρία του. Πηγαίνω λοιπόν να δω την υγεία μπαταρίας αυτή τη στιγμή, να δω λίγο την στάθμη της μπαταρίας. Βλέπετε ότι είμαι στο 61%, λίγο πάνω δηλαδή από το 50%. Το κινητό το έχω βγάλει από τη φόρτιση στις 6.32. 6.32 δηλαδή την ώρα που σηκώθηκα και άρχισα να το χρησιμοποιώ. Και το κινητό φόρτισε από τις 12 μέχρι τις 6. Έχω βελτιστοποιημένη φόρτιση, το κινητό μου φορτίζει μέχρι το 80% και από το 80% μέχρι το 100% κάνει αργή φόρτιση. Φορτίζει δηλαδή την τελευταία ώρα αργά για να μην κάψει την μπαταρία. Με την έννοια κάψει, να μην την υπερθερμάνει, να μην τη ζεστάνει και με αυτόν τον τρόπο κρατάει τους σπόρους και κάνει καλύτερη εξοικονόμηση ενέργεια στην μπαταρία, οπότε κρατάει και περισσότερο. Οι μόνες δύο φορές που το κινητό έχει πέσει κάτω από το 50% είναι την Κυριακή και την προηγούμενη Πέμπτη. Το κινητό γενικότερα, η χρήση που το κάνω είναι μοντάζ,
τραβάω φωτογραφίες, κάνω χρήση Instagram, social media, τηλέφωνα και γενικότερα χρησιμοποιώ και πάρα πολύ τα ακουστικά μου κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι ένα κινητό το οποίο είναι ένα εργαλείο δουλειάς για εμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνω μια πολύ πολύ καλή και γενικότερα σφαιρική και συνολική χρήση. Δεν είμαι δηλαδή από τους τύπους που το έχουν στο σιρτάρι, το χρησιμοποιούν μόνο για να παίξουν κανένα παιχνίδι και το ξαναβάζουν στο σιρτάρι. Γι' αυτό κιόλας είμαι από αυτούς που τα καίνε τα κινητά, οπότε έχω μια λίγο πιο σφαιρική άποψη. Έχω να σας πω λοιπόν ότι κρατάει αρκετά η μπαταρία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν έχω νιώσει ποτέ που μέχρι και πέρσι με το iPhone το 15 Pro Max ένιωθα πολλές φορές ότι η μπαταρία δεν μου φτάνει, γιατί χρειαζόμουν, ειδικά προς το τέλος που περνούσε ο καιρός και χρησιμοποιούσα λίγο περισσότερο το κινητό, όχι ότι έπεφτε η υγεία μπαταρίας και δημιουργούταν πρόβλημα αυτό καθε αυτό, απλά χρησιμοποιούσα το κινητό αρκετές ώρες. Ειδικά στο τέλος νόμιζα ότι το κινητό, η μπαταρία δεν μου φτάνει. Έκανα και δύο φορτίσεις μέσα στη μέρα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω συναντήσει με το 16 Pro Max, γενικότερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα που γίνεται αυτό το βίντεο. Τελική ετοιμιγορία και λίγο πιο γενικά να πούμε ότι ένα iPhone 16 Pro Max δεν είναι για το μέσο χρήστη. Εάν έχεις iPhone 14 Pro Max, αλλά αν έχεις iPhone 15 Pro Max, τότε δεν φεύγεις. Μένεις εκεί που είσαι. Εάν έχεις iPhone 13 Pro Max, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση να πας σε iPhone 16 Pro Max. Αν και αν είσαι 13 Pro Max, πας πολύ εύκολα και σε απλή έκδοση 16 και δεν θα το μετανιώσεις, πίστεψέ με. Περισσότερα χρήματα στην τσέπη σου, λιγότερα χρήματα στην επένδυση που θα κάνεις και έχεις επίσης ένα πάρα πολύ δυνατό τηλέφωνο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν έχετε πάρει εσείς το iPhone 16 Pro Max και αν συμφωνείτε μαζί μου. Εάν δεν το έχετε πάρει, περιμένω να μου πείτε εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και φυσικά αν ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες που σας έδωσα. Επίσης, πάστε να τσεκάρεις κάτω στην περιγραφή όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι, dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά το TikTok που ανεβαίνουν όμορφα και ωραία γκατζετάκια τα οποία συνεργάζονται τέλεια και είναι πάρα πολύ φθηνά με iPhone. Επίσης, like, subscribe σε αυτό το βίντεο και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.